Η Ρωσία βομβαρδίζει ανελαίητα την Ουκρανική επικράτεια. Ο Ρωσικός στρατός σφυροκοπάει Ζαπορίζια, Χερσόνα, Οδυσσό και Χάρκοβο. Οι Ουκρανοί καταγγέλουν τη χρήση πυρομαχικών διασποράς από τις ρωσικές δυνάμεις. Από τις πυραυλικές επιθέσεις έχουν καταστραφεί πολλές υποδομές. Τουλάχιστον 7 άνθρωποι μέχρι στιγμής έχουν χάσει τη ζωή τους. Την ίδια ώρα ο Ουκρανικός στρατός επιτίθεται με ντρόουν σε 7 ρωσικές περιοχές, μεταξύ αυτών τον Μπριάνσκ, τον Μπέλγοροντ, τον Ροστόφ αλλά και τον Ορλόφ. Η ρωσική αεροπορία ανακοίνωσε ότι κατέριψε 29 μη επανδρομένα αεροσκάφη. Την Ουάσιγκτον θα επισκεφθεί το επόμενο διάστημα ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι για να παρουσιάσει τον Τζο Μπάιντεν το σχέδιο νίκης της Ουκρανίας στον πόλεμο. Ο Ουκρανός πρόεδρος θα επαναλάβει φυσικά το πάγιο αίτημά του για χρήση πυράβλων μεγάλου βεληνικού σε ρωσικό έδαφος. Τζο Μπάιντεν και Βολοντίμιρ Ζελένσκι θα συζητήσουν για τη χρήση πυράβλων μεγάλου βεληνικού σε ρωσικό έδαφος. С партнерами нам потрібно ППО важко, дуже важко щоразу чути у відповідь. Ми працюємо над цим. Російські ракети і надані Іраном шахеди у цей час, на жаль, також працюють, але працюють в нашому небі і проти наших людей. І Путіну не потрібні жодні дозволи, жодні погодження на далекобійність. Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε πως η ουκρανική εισβολή στη ρωσική περιφέρεια Κούρσκ συνέβαλε καθοριστικά στην ανταλλαγή αιχμαλώτων με τη Ρωσία. Η εισβολή στο Κούρσκ συνέβαλε καθοριστικά στην ανταλλαγή αιχμαλώτων. Οι Υπουργοί Εξωτερικών των κρατών της G7 καταδίκασαν σήμερα με τον πλέον κατηγορηματικό τρόπο τις εξαγωγές του Ιράν αλλά και την προμήθεια ιρανικών βαλιστικών πυράβλων στη Ρωσία. Καλούν μάλιστα την Τεχεράνη να σταματήσει αμέσως κάθε στρατιωτική υποστήριξη στον πόλεμο που κάνει η Ρωσία εναντίον των Ουκρανών. Την ίδια ώρα το Κίεβο θεωρεί τη Βόρεια Κορέα ως τον πιο επικίνδυνο σύμμαχο της Μόσχας, διότι παρέχει πυρομαχικά και πυράβλους στο Κρεμλίνο για να υποστηρίξει την πολεμική δραστηριότητα της Ρωσίας. Η Ουάσιγκτον, την πλευρά της, έχει κατηγορήσει την Πιονγκιάνγκ ότι παρέχει πυρομαχικά και πυράβλους στη Μόσχα στο ρωσο-ουκρανικό πόλεμο, με τους Ρώσους όμως να διαψεύδουν. Όλα αυτά την ώρα που η Κίνα και η Ρωσία κάνουν κοινές στρατιωτικές ασκήσεις κοντά στη θάλασσα της Ιαπωνίας.